centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Συνδεθούμε με την θεία του Γιάννη στην Αθήνα. Είναι η κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας, παιδί μου. Τι κάνετε, στα συλληπιτήριά μας και... Να είσαι καλά, κανένα να μην... Όλης της Καστοριάς, γιατί μπορεί ο ανιψιός σας να καταγόνταν ανιψιάτιστα, ήταν όμως κομμάτι της Καστοριάς, δούλευε στην Καστοριά, έμενε στην Καστοριά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θεωρείται και Καστοριανός. Θέλετε να σας πω από την αρχή, ναι, πού πήρε το πτυχίο του? Θέλω λίγο να μας μιλήσετε, κυρία Ελένη, αρχικά... Mm-hmm. Για το πώς βιώσατε σαν οικογένεια, mm-hmm, όλη αυτή την περιπέτεια των νηψιού σας, όταν μάθατε ότι είναι το πρώτο κρούσμα στον νομό Καστοριάς και από εκεί και μετά όλη τη διαδρομή του από τη Σιάτιστα, από το κέντρο υγείας, από το Μαμάτσιο, που βρέθηκε και διασωληνωμένο στην Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς ήσασταν δουλεύοντας σε νοσοκομείο στην, ναι, έτσι δεν είναι? Ήσασταν... Ναι. Εγώ ήμαν μικρή ηλικία, ναι, αφού ο πατέρας μου πέθανε, ναι, ήμαν 4 χρονών. Να σας, ναι, πω ένα πράγμα έτσι, ναι, ναι. Και το χρόνο μετά εμείς ήμασταν 5 αδέρφια, ναι. 5 αδέρφια, mm-hmm. Ήμασταν 3 κοπέλες και 2 αδέρφια, ναι. Ο πατέρας του Γιάννη, ναι, και ο μεγάλος μου αδερφός πεθάνανε. Ο μεγάλος μου αδερφός πέθανε, ναι, 54 χρονών από καρκίνο. Μάλιστα. Και ο αδερφός μου, ο Γρηγόρης, ο πατέρας του, πέθανε πάλι από καρκίνο με τους πνεύμονες. Γιατί τότε, όταν, ας πούμε, ο Γιάννης πήγαινε στη Λάρισα και έβγανε τη σχολή. Αλλά ήμασταν από πολύ 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 φτωχιά οικογένεια και, ναι, δεν μπορούσαν, ας πούμε, να αυτός. Τέλος πάντων, να μην τα φτώσω. Διορίστηκε στα, ναι, Γιάννηνα, αμέσως διορίστηκε. Μόλις τελείωσε τις σπουδές του. Μόλις τελείωσε τις σπουδές του, Από τα Γιάννηνα, ναι, ναι, τον διορίσανε μετά στην Καστοριά. Μάλιστα. Έχει πολλά χρόνια στην Καστοριά. Το ξέρω. Έχει πολλά χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς, ας πούμε, το νοσοκομείο, ο διευθυντής, αυτά τα πράγματα, να ήταν ένας τυποτένος άνθρωπος, θα του λέγανε τι ήτανε. Αυτό εγώ εκεί μου κακοφάνηκε. Και δεν λένε ότι είναι ένας επιστήμονας, ναι, μακροβιολόγος. Απλά επειδή υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και εκεί υπάρχει μια δυσκολία αν πρέπει ή πόσα πρέπει να πεις, γιατί είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Ξέρω όμως ότι ήταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά του, έκανε τη δουλειά του. Ούτε υποτό, ούτε ξενύχτια, υγιεινή τροφή έκανε, ναι, ναι, ο μόνος, και για τον εαυτό του ειδικά. Ναι. Ναι. Γιατί και τον αδερφό του. Πόσα χρόνια, κυρία Ελένη, ο ανιψιός σας, ο Γιάννης, ήταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς? Αυτό η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μου διαφεύγει, καμάρα μου, και δεν... Ήταν αρκετά χρόνια, πρέπει να ήταν αρκετά χρόνια πάντως. Έχει πολλά χρόνια. Εσείς λοιπόν, κυρία Ελένη, όταν μάθατε ότι ο ανιψιός σας είναι το πρώτο κρούσμα από την Καστοριά... Ναι. Πήγε στο κέντρο υγείας αρχικά στην Σιάτιστα. Πήγαινε η ιδέα μου. Λέω, ναι, να είναι ο ανιψιός μου, λέω. Να είναι ο ανιψιός μου. Μου λέει η κόρη μου, λέει, μαμά, μην βάζεις τέτοιες ιδέες στο μυαλό σου για το Γιάννη. Ναι. Έτσι επιλέξει η κόρη μου. Γιατί, ναι, η κόρη μου είναι μορφωμένη, είναι καθηγήτρια των Αγγλικών. Ναι. Και μου λέει, μαμά, σε παρακαλώ, λέει, εγώ έχω την καρδιά μου. Έχω ζάχαρο, έχω χίλια δυο, ναι, πράγματα. Ναι. Δεν μπορώ να αυτός, ας πούμε. Αλλά μια φορά του είχα πει, Γιαννάκη μου, άντε αγόρι μου να σου παντρέψουμε. Τι λέει, να σου πω, λέει, κάτι, ναι. Δεν υπάρχει γυναίκα, λέει, που να μας κοιτάξει, λέει, μας, λέει, τώρα, λέει, όπως ήσασταν εσείς, λέει. Το κατάλαβες, λέει. Θέλουν τόρτη βίτσα, λέει, θέλουν. Εγώ η δουλειά μου που είναι ηλεθεία, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα να τα κάνω. Αυτή ήταν η απάντηση του παιδιού μου. Μάλιστα. Ξέρεις τώρα ένας επιστήμονας να μην έχει την ιδέα να πάει να γλυντήσει αυτός? Όχι. Ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του, θέλετε να μας πείτε, κύριε Λέω. Ναι, η δουλειά του ήταν αυτή. Ο πατέρας του τον κοίταξε, τον πατέρα του, μέχρι στα Γιάννηνα που τον πήγαινε και έκανε θεραπείς. Ήταν δράμα η κατάσταση και το πατέρα του. Και
έτσι, εγώ τι να πω περισσότερα. Όταν... Έβγαλε τη σχολή. Ναι. Έγινε μόνιμος Καστοριανός. Εκεί μου κακουφάνηκε εμένα. Έγινε μόνιμος Καστοριανός. Ακριβώς αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Κυρία Ελένη, θέλω να σας πω το εξής. Όταν μεταφέρθηκε από το Μαμάτσιο διασυλλομένος στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πόσο ανησυχήσατε και πόσο πιστέψατε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Γιατί πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, 53 μόλις χρονών. Γιατί μας λένε για τον κορονοϊό ότι κυρίως τις μεγάλες ευπαθείς ομάδες κλπ. Με αυτόν που εργάστηκε, αυτός πήγε στην Ιταλία. Ναι. Με αυτόν που συνεργάστηκε τον συνάδελφό του, εκείνος πρέπει να ήξερε κάτι. Ναι. Ο Γιάννης εκεί αισθάνθηκε, να πούμε, μια δυσφορία στον εαυτό του. Μάλιστα. Αλλά και μόνος του, κατέβηκε στη Σάτιστα, δώστε προσοχή, κατέβηκε στη μάνα του και στον αδερφό του στη Σάτιστα και... Εκείνο το Σαββατοκύριακο εννοείται πριν μπει στο Μαμάτσιο. Βέβαια, βέβαια. Κατέβηκε, αλλά λέει πήγαινε στο κεντρικό υγείας της Σάτιστης. Λέει δεν έχεις λέει τίποτα. Ναι. Καλά λέει. Αυτό δεν πήγε ως κρούσμα ύποπτο στο Μαμάτσιο. Ναι, ναι. Αυτό έχει υποθεί. Για να βιβιωθεί. Ναι. Γιατί εγώ τους ταξιτζίδες δεν θέλω να βρουν τον πελά τους. Πήρε τον ταξιτζί και πήγε στο Μαμάτσιο. Όχι. Πήγαινε στο σπίτι και ξανά αυτόν. Καταλαβαίνετε τον εαυτό του αυτό. Καλεί το ταξί μόνος. Ήταν έξυπνο πήρε σε αυτά τα πράγματα. Μορφωμένος. Δεν μπορεί να είναι κανένας τελείως. Άρα λοιπόν και πήγε με τον αδερφό του στο Μαμάτσιο, αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Ναι. Και εκεί διαπιστώθηκε. Γιατί ο αδερφός του τώρα είναι σε καραντίνα μαζί με τη μάνα του. Είναι και οι δικοί του άνθρωποι τώρα σε καραντίνα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Εγώ μόνον αυτό δεν ξέρω. Ο δήμαρχος Καστοριάς που βγήκε και είπε ένα υπέροχο παλικάρι, αλλά δεν αναφέρει και ο δήμαρχος ότι είναι. Είναι αυτό που σας είπα. Είναι, δεν μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ακόμη και όνομα, ακόμη και ιδιότητα ακριβή. Διότι είναι πάντα και τα προσωπικά δεδομένα, κυρία Ελένη, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα από πάρα πολλούς. Δεν γίνεται από κακή πρόθεση, σας το διαβεβαιώνω. Γίνεται για λόγους προσωπικών δεδομένων. Εγώ θέλω. Τότε, καμάρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δεν θέλω να ρωτήσετε άλλο τίποτα. Ας τα ξεδιαλέξουν όλα μόνοι τους. Γιατί εμένα μου κακοφάνηκε, διότι να ήταν κάποιος. Κατάλαβα. Μόνον οι φτωχοί βγάζουν επιστήμονες. Μόνον οι φτωχοί. Οι πλούσιοι τα έχουν έτσι τα παιδιά τους. Ελεύθερα. Αυτό δυστύχησε. Ερχότανε, πήγαινε στην Κουζάνη από τη Λάρισα και από την Κουζάνη πήγαινε στη Σάτιστα με τα πόδια. Ναι, με τα πόδια. Ναι. Για να γίνει ένας επιστήμονας. Για να σπουδάσει. Ευχαριστώ σας πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, κύριε Ελένη. Και με συγχωρείτε. Ναι, καμάρι, ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά σας. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.